Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Με μια σύντομη ομιλία πριν την έναρξη της παρέλασης στην Κόκκινη Πλατεία στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της νίκης κατά των Ναζί του 1945, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν απίφθινε μηνύματα εντός και εκτός συνόρων με τον πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκεται στην 75η μέρα του. Απευθυνόμενος σε συγκεντρωμένους στρατιώτες στην Κόκκινη Πλατεία, καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε εξωτερικές απειλές για την αποδυνάμωση και την διάσπαση της Ρωσίας και επανέλαβε τα ήδη γνωστά επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει να δικαιολογήσει την εισβολή ότι το ΝΑΤΟ δημιούργησε απειλές ακριβώς δίπλα στα σύνορα της χώρας. Οπότε τόνισε ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποφευθεί η επανάληψη της φρίκης ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Τις μεγάλες νίκες, η υπεράσπιση της πατρίδας όταν κρινόταν η τύχη της, πάντοτε ήταν ιερή. Με τέτοια αισθήματα του γνήσιου πατριωτισμού, οι άνθρωποι μάχονταν κατά το εχθρό κοντά στη Μόσχα και το Λένιγκρατ, Κίεβο και Μίνσκ, Στάλινγκρατ και Κούρσκ, Σεβαστόπολη και Χάρκοβο. Έτσι και σήμερα αυτές τις μέρες μάχεστε για τους ανθρώπους μας στο Ντονμπάς, για την ασφάλεια της πατρίδας μας, της Ρωσίας. 9 Μαΐου το 1945 για πάντοτε είναι γραμμένη στην παγκόσμια ιστορία ως νίκη του ενιαίου μεγάλου σοβιετικού λαού, της εισπύρωσης και του πνευματικού του μεγαλείου, του απαράμιλου άθλου στο μέτωπο και στα μετόπισθεν. Η μέρα της νίκης είναι ακριβή για όλους εμάς. Στη χώρα μας δεν υπάρχει οικογένεια που να μην την έχει πειράξει ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Εκείνη την ημέρα, στο ατελείωτο ρεύμα του αθάνατου τάγματος, τα παιδιά και συμμετέχουν, τα παιδιά και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα των στρατιωτών που έπεσαν στον πόλεμο. Είμαστε περήφανοι για την γενιά των νικητών, με το ότι είμαστε κληρονόμοι τους. Και το καθήκον μας είναι να θυλάμε τη μνήμη εκείνων που συνέτρεψαν τον φασισμό και να κάνουμε τα πάντα ούτως ώστε η φρίκη του Οικουμενικού Πολέμου να μην επαναληφθεί. Η Ρωσία πάντοτε τασσόταν υπέρ της δημιουργίας του συστήματος ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας που είναι ζωτικά απαραίτητο για όλη την παγκόσμια κοινότητα. Τον περασμένο Οκτώβριο προτείναμε να υπογραφεί η συνθήκη της οικουμενικής ασφάλειας. Όλα αυτά εις μάτιν, οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν ήθελαν να μας ακούσουν. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα θα υλοποιηθούν διαφορετικά σχέδια. Γινόταν ανοιχτή προετοιμασία για ακόμα μία εκαθαριστική εκστρατεία στο Ντονμπάς. Στο Κίεβο μιλούσαν για την πεθανή αγορά των πυρηνικών. Άρχισε η αξιοποίηση των όμορων περιοχών και δημιουργείται η απαράδεκτη για μας απειλή. Όλα αποδείκνυαν ότι είναι αναπόφευκτη η αντιπαράθεση με τους οπαδούς του Μπαντέρα, στο οποίο σπόνταραν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γίνονται τακτικές προμήθειες των πλέον σύγχρονων όπλων των χωρών του ΝΑΤΟ. Ο κίνδυνος μεγάλωνε μέρα την ημέρα. Η Ρωσία έκανε προληπτική και απόκρουση στον εισβολέα. Ήταν η μόνη σωστή και έγκαιρη λύση που έλαβε μια κυρίαρχη χώρα.
Η Σίμη γιόρτασε την επέτειο της παράδοσης των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων των Δωδεκανήσων μετά την ήττα του φασισμού στις 8 Μαΐου 1945. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο υπουργός Άμυνας παρακολούθησαν τις εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί, υπογραμμίζοντας ότι το παράδειγμα των κατοίκων της Δωδεκανήσου εμπνέει όλους τους Έλληνες, μιλώντας στους ναύτες και τους αξιωματικούς της κανονιοφόρου Κάσος, που στο πλαίσιο της αποστολής της στο Ανατολικό Αιγαίο ήταν ελιμενισμένη στη Σίμη, η πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε ήρεμες θάλασσες και ήρεμη και ειρηνική περίοδο μετά την δοξολογία, την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Πεσόντων και την παρέλαση κυρίας Σακελαροπούλου επισκέφθηκε για την Μονή του Πανορμήτη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θανάτων βατήσας και της εν της μνήμασι. Η 8η Μαΐου του 1945, η μέρα κατά την οποία υπεγράφει στη Σίμη το πρωτόκολλο παράδοσης των Γερμανών στους συμμάχους, είναι η αφετηρία για την ενσωμάτωση των νησιών της Δωδεκανήσου στον εθνικό κορμό. Οι αγώνες και οι θυσίες των Δωδεκανησίων για ένωση με τη μητέρα πατρίδα αποτελούν διαχρονικά πηγή έμπνευσης και εξακολουθούν να μας καθοδηγούν στην διαπραγμάτευτη υπεράσπιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Θεσμοθετείται και επισήμως ο προσωπικός γιατρός για την παροχή υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο «Γιατρός για όλους». Ανοίγοντας τον μέτρο σε όλους τους γιατρούς, λέμε στον πολίτη ότι με ελευθερή επιλογή θα σε παρακολουθεί ένας γιατρός, θα σου γράφει τις εξετάσεις χωρίς καμία συμμετοχή του ασθενούς. Άρα, ο πολίτης είναι δωρεάν γραμμένος στο γιατρό, δήλωσε στον Αντένα και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Υγείας, περιγράφοντας τον προσωπικό γιατρό και το πώς θα λειτουργεί. Εξήγησε για την κατοίκον νοσηλεία ότι συνδέεται κυρίως με τον πληθυσμό που έχει προβλήματα κινητικότητας. Προσωπικός γιατρός. Τι σημαίνει προσωπικός γιατρός? Κοιτάξτε τι πιστεύει ο κόσμος. Ότι είναι ένας γιατρός που εγώ θα μπορώ να πηγαίνω στο ιατρείο του χωρίς να πληρώνω, αλλά αν υπάρχει ανάγκη μπορεί να έρθει και στο σπίτι μου. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται ο προσωπικός γιατρός. Γίνανε προσπάθειες με την ονομασία οικογενειακός γιατρός και το 2014 και το 2017. Αυτές οι προσπάθειες δυστυχώς απέτυχαν. Και γιατί απέτυχαν εκ του αποτελέσματος, μιλώντας ότι αυτή τη στιγμή είναι μόλις 800 γιατροί που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και γύρω στο 1.200.000 με 1.300.000 κόσμος που έχει εγγραφεί. Τι φιλοδοξούμε εμείς να κάνουμε με αυτό το μέτρο? Ανοίγοντας το μέτρο σε όλους τους γιατρούς, γενικούς και ειδικούς για χρόνιες παθήσεις, ερχόμαστε και λέμε στον πολίτη ότι με ελευθερή επιλογής μπορείς να εγγραφείς σε έναν γιατρό ο οποίος θα σου παρακολουθεί το φάκελο. Θα σου κάνει και συνταγογράφηση, θα σε ενημερώνει για τις εξετάσεις που πρέπει να κάνεις,
θα τον επισκέπτεσαι τακτικά. Και θα και είναι όλα ηλεκτρονικά σε αυτό το φάκελο. Πριν φτάσουμε στο ηλεκτρονικά. Δηλαδή. Τι πληρώνω εγώ γι' αυτό. Ένα, κάτσε. Τίποτα. Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή του ασθενούς. Άρα ο ασθενής είναι, ο πολίτης μάλλον, είναι δωρεάν γραμμένος σε έναν προσωπικό γιατρό. Δικαίωμα έχουν όλοι. Εάν εγώ έχω ένα πρόβλημα και θα πρέπει να έρθει γιατρός στο σπίτι, γιατί άνθρωποι είμαστε και κάτι παθαίνω, θα πάω εγώ στο γιατρό ή θα έρθει εκείνο σπίτι μου? Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα στο πρόγραμμα, στο νομοσχέδιο που πάει, και το πρόγραμμα της κατοίκων νοσηλείας. Η κατοίκων νοσηλείας που δεν αφορά μόνο τον προσωπικό ιατρό, μπορεί να αφορά και ειδικό ιατρό, θα συνδέεται με μια σειρά από δραστηριότητες και κυρίως, όπως καταλαβαίνετε κύριε Παπαδάκη, με πληθυσμό που κατά βάση έχει και δυσκολία μετακίνησης. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επισκέψεις κατοίκων. Η λογική ποια είναι, και θέλω να το καταλάβουμε. Η λογική είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ένα νοσοκομειοκεντρικό σύστημα, δηλαδή ο πολίτης, επειδή ακριβώς δεν έχει συμβουλές στο πρώιμο στάδιο, καταλήγει στο νοσοκομείο. Εμείς θέλουμε ο κάθε συμπολίτης μας να έχει ένα τηλέφωνο ενός γιατρού που να μπορεί να τον συμβουλεύεται, προσέχτε, χωρίς να τον αποκλείουμε να πάει σε άλλους γιατρούς. Δηλαδή το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή των επισκέψεων σε άλλους γιατρούς δεν το σταματάμε, το επιτρέπουμε. Αλλά θέλουμε να έχει έναν πρώτο γιατρό τον οποίο θα τον συμβουλευτεί και αυτός ο γιατρός θα τον κατευθύνει και η υπηρεσία όλη θα είναι δωρεάν. Ακριβώς για να αισθανθεί ο πολίτης ότι η πολιτεία τι ζητάει από τον πολίτη, κάνε κάτι καλό για την υγεία σου και δωρεάν πήγαινε να γραφτεί σε ένα γιατρό. Εγώ έχω έναν προσωπικό γιατρό, κύριε Υπουργέ. Μπορώ να εξακολουθήσω να έχω τον ίδιο? Ναι, βεβαίως. Ακούστε, εμείς προσπαθούμε να ανοίξουμε το σύστημα σε όλους τους γιατρούς. Οι γιατροί στα κέντρα υγείας και στα τομή λόγου χάρη, πέρα από τον μισθό τους, που αυτό είναι σημαντικό, θα παίρνουν επιπλέον οικονομικά ωφέλη εάν εγγράφουν οι ίδιοι ασθενείς. Δηλαδή αυτός που είναι στο κέντρο υγείας εδώ στην Αλεξάνδρα, στην Αθήνα, θα μπορεί παράλληλα να εγγράφει κόσμο ως προσωπικό γιατρός και να του δίνουμε χρήματα. Θα αφορά όλες τις ειδικότητες? Θα είναι μόνο παθολόγοι, θα είναι και οδοντίατροι? Ο προσωπικός ιατρός. Καρδιολόγος, οδοντίατρος. Παθολόγος, καρδιολόγος. Η διαφορά που κάνουμε σε αυτό το νομοσχέδιο είναι το εξής. Καταρχήν ο προσωπικός ιατρός είναι ο γενικός γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός, ο παθολόγος. Ναι. Όμως, επειδή υπάρχουν οι χρόνιες πάσχοντες και συζητήσαμε και με τους συλλόγους, όπου έχουμε χρόνιους πάσχοντες, το είπατε λόγου χάρη κύριε Παπαδάκη μόλις τώρα, καρδιολόγος, πνευμονολόγος, δηλαδή ειδικότητες που παρακολουθούν ανθρώπους οι οποίοι είναι χρονίως πάσχοντες, επειδή ο χρονίως πάσχων στην πραγματικότητα ως προσωπικό ιατρό έχει τον ιατρό για την πάθηση στην οποία πάσχει. Δίνουμε τη δυνατότητα και σε αυτές τις κατηγορίες να είναι προσωπικοί ιατροί. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου συναντήθηκε στο Αμπουτάμπι με τον διάδοχο του θρόνου και τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επισήμανε ότι η επίσκεψη σηματοδοτεί τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, καθώς και ότι αναμένεται να υπογραφούν συνολικά 9 συμφωνίες από τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι με το διάδοχο του θρόνου. Η επίσκεψη σηματοδοτεί το στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αναμένεται να υπογραφούν συνολικά 9 συμφωνίες από τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και έρχεται να επιβεβαιώσει το στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων των δύο χωρών που είχε επισφραγιστεί τον Νοέμβριο του 2020 με την υπογραφή κοινής διακήρυξης ευρείας εταιρικής σχέσης και συμφωνίας συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και άμυνας. Η Ελλάδα, με μια πολύπλευρη, δραστήρια και ενεργητική διπλωματία, διευρύνει το πεδίο των διεθνών σχέσεων της χώρας προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων και της σταθερότητας. Ήρθα να σας μιλήσω σήμερα για αυτό που μας ενώνει όλους τους νεοδημοκράτες και τις νεοδημοκράτησες. Ήρθα να σας μιλήσω για την πατρίδα μας,
Τόνισε κατά την έναρξη της ομιλίας του στο 14ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς είπε ακόμη ότι στη μάχη των ιδεών ένα κόμμα δεν μπορεί να εκφράσει τους πάντες. Γι' αυτό και προκαιρού δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να γίνει ποτάμι. Να ανοιχθούμε σε όλους, ναι, αλλά να μην χάσουμε τον εαυτό μας. Ανοιχτή αγκαλιά, ναι, αλλά να μην ξεχάσουμε τι εκπροσωπούν οι ιδέες μας. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, κεντροδεξιά χωρίς δεξιά δεν υπάρχει και στην δεξιά δεν χωράει η ακροδεξιά. Για αυτό που μας ενώνει όλους, τους νεοδημοκράτες και τις νεοδημοκράτισες, ήρθα να σας μιλήσω βέβαια για την πατρίδα μας. Ίσως το να μιλάς σήμερα για την πατρίδα, κάποιοι θα πούν πως δεν είναι πολιτικός ορθών. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι δεν είμαι με τη λεγόμενη πολιτική ορθότητα. Είμαι απλά με την πολιτική αλήθεια. Φίλες και φίλοι, στη μάχη των ιδεών ένα κόμμα δεν μπορεί να εκφράζει τους πάντες. Γι' αυτό και προκαιρού δήλωσα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να γίνει ποτάμι. Να ανοιχτούμε σε όλους, ναι, αλλά να μην χάσουμε τον εαυτό μας. Ανοιχτή αγκαλιά, ναι, αλλά να μην ξεχάσουμε τι εκπροσωπούν οι ιδέες μας. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Κεντροδεξιά χωρίς δεξιά δεν υπάρχει. Και στη δεξιά, και στα δεξιά δεν χωράει η ακροδεξιά. Το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, εμείς το παραπέμψαμε στη δικαιοσύνη και σήμερα είναι στη φυλακή. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί βλέπω γύρω μου ότι όπου μεταλλάχτηκαν, και θα το εξηγήσω, παραδοσιακά κόμματα της κεντροδεξιάς συρρυκνώθηκαν δραματικά. Συμμαχητές και συμμαχήτριες, ζούμε πράγματι λοιπόν σε περίεργους καιρούς. Βρισκόμαστε παντού σε αχαρτογράφητα νερά, με απρόβλεπτες αναταράξεις. Γι' αυτό και πολλοί συμπολίτες μας πιάνουν τον εαυτό τους να ταλαντεύεται ανάμεσα στην αισιοδοξία και την απεσιοδοξία, την απελπισία καμιά φορά. Ναι, μας ενοχλούν πολλές από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, αλλά μας δίνει ανακούφιση η αντοχή και η πίστη του λαού μας στην πατρίδα και στις δυνάμεις της. Ναι, μας ενοχλούν όσοι θεωρούν ντεμοντέ κάθε εθνική ταυτότητα και επιδιώκουν την Ελλάδα από χώρα να γίνει χώρος, αλλά μας εμπνέει ο ελληνισμός της Διασποράς που δακρύζει με τον εθνικό μας ύμνο και διαπρέπει σε κάθε γωνιά της γης. Με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έκλεισαν οι εργασίες του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα οργανώσαμε το μεγαλύτερο συνέδριο στην ιστορία της παράταξής μας με την πιο πυκνή συμμετοχή, επισήμανε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ξεκινώντας την ομιλία του. Εσείς θα βάλετε την υπογραφή σας σε μία ακόμη εκλογική νίκη στις εκλογές που θα γίνουν σε 12 μήνες από τώρα. Να μην ξανακυλήσουμε πίσω, τόνισε απευθυνόμενος στο σώμα του συνεδρίου.
Εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία. Εσείς κάνετε αυτή την παράταξη, τη μεγαλύτερη κεντροδεξιά πολιτική δύναμη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εσείς κρατάτε αυτή την παράταξη ψηλά και μου δίνετε. Μου δίνετε τη δύναμη να συνεχίσω με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό τον αγώνα μας για την ανόρθωση της χώρας. Και εσείς θα βάλετε την υπογραφή σας σε μία ακόμα εκλογική νίκη στις εκλογές που θα γίνουν σε 12 μήνες από τώρα. Και να μην ξανακυλήσουμε ποτέ πίσω για να παραδώσουμε στα παιδιά μας την πατρίδα που τους αξίζει. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα λαϊκό, πολυσυλλεκτικό και ενωτικό πάνω απ' όλα. Δεν πάψαμε ποτέ να βρισκόμαστε εκεί που λέει και το σύνθημά μας, δίπλα σε κάθε πολίτη. Και το κείμενο των συμπερασμάτων του συνεδρίου μας γίνεται τώρα υπεξίδα κυβέρνησης και κόμματος. Γιατί μεν πρώτη για την κυβέρνηση, ο ορίζοντάς μας είναι καθαρός. Εθνικό στόχο αποτελεί μέσα στο καλοκαίρι η έξοδος της χώρας μας από την τελευταία φάση της ενισχυμένης εποπτείας για να κλείσει επιτέλους αυτό το τραυματικό κεφάλαιο το οποίο άνοιξε πριν από μια δεκαετία. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, στην έναρξη του συνεδρίου μας περιέγραψα τα 6 μεγάλα κεφάλαια αλλαγών των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης και το έργο το οποίο κάναμε πράξη 3 μήνες. Νομίζω ότι είναι σημαντικές κατακτήσεις. Δεν ήταν ούτε εύκολες, ούτε αυτονόητες. Όπως αυτονόητοι, δεν υπήρξαν και οι χειρισμοί, αλλά και τα πρόσωπα, στα οποία, χάρη στα οποία σταθήκαμε όρθιοι σε τόσες αλλεπάλληλες δοκιμασίες. Ναι, έχεις δίκιο, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, όταν λες ότι επιδιώκουμε την αναμέτρηση και σε επίπεδο στελεχειακού δυναμικού με τους αντιπάλους μας. Την επιδιώκουμε, την αποζητούμε αυτή τη σύγκριση. Για σκεφτείτε λίγο την κυρία Χριστοδουλοπούλου στον Εύρο. Για σκεφτείτε λίγο τον κύριο Πολάκη στην πανδημία. Για σκεφτείτε λίγο τον κύριο Βαρουφάκη στην οικονομία. Για σκεφτείτε λίγο το δίδυμο Κοτζιακαμένου στα εθνικά μας θέματα. Γιατί αυτή τελικά θα είναι η εικόνα της σύγκρισης στην επόμενη αναμέτρηση. Και δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε ένα μεγάλο εμπόδιο που μας άφησαν φεύγοντας οι λαϊκιστές με στόχο να ναρκοθετήσουν το πολιτικό τοπίο. Την απλή αναλογική που ψήφισαν αδίστακτα και για να μην το ξεχνάμε αγκαλιά τότε με τη Χρυσή Αυγή. Ένα εκλογικό σύστημα που επικαλείται την αντιπροσωπευτικότητα για να υπονομεύσει την κυβερνησιμότητα. Ρωτήστε λίγο τους δημάρχους πόσο πολύ δυσκολεύονται με την απλή αναλογική η οποία ίσχυσε στις δημοτικές εκλογές. Και αυτή η κυβερνησιμότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο και αυτό θα είναι και το πρόβλημα των εκλογών με την απλή αναλογική. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, ισχυρά κράτη είναι τα σταθερά κράτη. Αυτά που διαθέτουν ισχυρή λαϊκή στήριξη, αλλά μπορούν και ταυτόχρονα να αποφασίζουν και να δρουν γρήγορα και δυναμικά. Είναι ο λόγος αρχής για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά υποστήριζε συστήματα που συνδυάζουν την αναλογικότητα με την αποτελεσματικότητα. Η θέση μας αυτή σήμερα δικαιώνεται. Γιατί ανέκαθεν υποστηρίζαμε την αυτοδύναμη Ελλάδα. Με δεδομένη όμως την περιχαράκωση των άλλων πολιτικών δυνάμεων,
αυτή η προοπτική παραπέμπει αντικειμενικά πλέον μόνο στην αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Από την αγορά των Χανίων ξεκίνησε την περιοδία του στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση, τη χειρότερη στιγμή για τον τόπο. Τούτες στις δύσκολες εποχές που χρειάζεται κοινωνική προστασία, στήριξη, έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχίζει το μεγάλο φαγοπότη, εφορμώντας τον δημόσιο πλούτο, όπως ακριβώς έκαναν όταν χρεοκόπησαν τον τόπο και ξανάπιασαν το νήμα από το 2015. Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση, τη χειρότερη στιγμή για τον τόπο. Ούτε στις δύσκολες εποχές που χρειάζεται κοινωνική προστασία, στήριξη. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συνεχίζει το μεγάλο φαγοπότη εφορμώντας το δημόσιο πλούτο, όπως ακριβώς έκαναν όταν χρεοκοπήσανε τον τόπο και ξαναπιάσαν το νήμα το 2015. Πάνω που βγάλαμε το κεφάλι έξω από το νερό, αφήνοντας το χρέος ρυθμισμένο, τα δημόσια ταμεία ισχυρά, η χώρα έξω από τα μνημόνια, ξανάρθανε να ξεκινήσουν το μεγάλο φαγοπόδι του δημόσιου πλούτου με τα γαλάζια Golden Boys, με τις ιδιωτικοποίησεις δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας που σήμερα τις πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και καταναλωτής. Γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, είναι πια κοινώς αποδεκτό. Ακόμα και χθες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος έστειλαν αυτό το μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι ότι όσο γρηγορότερα υπάρξει πολιτική αλλαγή, τόσο το καλύτερο για τον τόπο. Διότι κάθε μέρα που περνάει, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι και επιβαρύνεται ο δημόσιος προϋπολογισμός. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να δώσουν αυτό το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής, κυρίως τους προοδευτικούς πολίτες, τους δημοκρατικούς πολίτες, εδώ από την Κρήτη, κοιτίδα των δημοκρατικών αγώνων. Τους καλούμε την επόμενη Κυριακή να προσέλθουν στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχύσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δίνοντας το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής, για να επισπεύσουμε τις πολιτικές εξελίξεις και να δώσουμε προοπτική, ανάσα, ελπίδα στον τόπο με μια προοδευτική κυβέρνηση. Την αλλαγή του ονόματος του κόμματος σε ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής αποφάσισαν τα 170.000 μέλη του κινήματος που την Κυριακή προσήλθαν στις κάλπες. Το αποτέλεσμα ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης με δήλωσή του. Η κυρία Φτακλάκη, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου, αναφέρθηκε στις χθεσινές εκλογές που διεξήχθηκαν, όπως είπε, και έγιναν με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακός ο αριθμός συμμετοχής σε όλη την Ελλάδα, ο αριθμός ο οποίος ξεπέρασε και την εκλογή του Προέδρου. Το μήνυμα που πέρασε η κυρία Φτακλάκη είναι ότι η επόμενη μέρα μας θέλει ενωμένους, ο κόσμος απεφάνθη και θέλει ο Έλλειος του ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στις ζωές μας. Οι εκλογές που διεξήχθησαν εχθές έγιναν με απόλυτη επιτυχία. Εντυπωσιακός ο αριθμός συμμετοχής σε όλη την Ελλάδα. Αριθμός ο οποίος ξεπέρασε και την εκλογή του Προέδρου. Επίσης, πολύ εντυπωσιακά τα στοιχεία που έχουμε σε επίπεδο Δωδεκανήσου και ιδίως Νοτίου Συγκρατήματος, της οποίας μέλος είμαι ως ΝΟΕΣ. Και θα πρέπει να σας πούμε ότι εδώ τα νούμερα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. 5.500 πολίτες, συμπολίτες μας, σύντροφοι και συντρόφισσες ήρθαν και ψήφισαν για να εκλέξουν τα μέλη της νομαρχιακής μας από 32 ικανότατα στελέχη των τοπικών μας κοινωνιών. Εκλέχθηκαν οι 13. Πολύ δυνατός συναγωνισμός, ένας έντιμος αγώνας. Αυτό που έχω να πω, το μήνυμα που έχω να πω είναι ότι η επόμενη μέρα μας θέλει ενωμένους. Ο κόσμος απεφάνθη και θέλει πλέον το ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει, ο ίδιος του ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα αλλά και στις ζωές μας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς δεσμευόμαστε συλλογικά μέσα από το μετερίζει του καθενός μας να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να ξαναδώσουμε ελπίδα στους συμπολίτες μας, προκειμένου να ξανακερδίσουμε τον κόσμο που έχασε την πίστη του και που πιστεύει βαθύτατα στις αρχές και στις αξίες της δημοκρατίας. Συμπαράταξης του ΠΑΣΟ. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους και όλες που ήρθαν και τίμησαν με την ψήφο τους
τους συμμετέχοντες για τα όργανα του κινήματος, του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, δηλαδή για τις νομαρχιακές μας επιτροπές και για τις τοπικές μας οργανώσεις και βεβαίως και για τους συνέδρους όπου θα συμμετέχουν στο συνέδριο που θα γίνει στις 22 Μαΐου στην Αθήνα. Στις τρέχουσες εσωτερικές και διεθνές εξελίξεις και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συνταχτών. Ο κύριος Οικονόμου δήλωσε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης ξεπερνάει τη τετραετία και γι' αυτό χρειάζεται σε ένα χρόνο από τώρα καθαρή εντολή και αυτοδυναμία στις εκλογές. Στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ρόδου βρέθηκε σήμερα μία ομάδα παιδιών τα οποία έδειξαν ότι μπορούν να λειτουργούν έξω από το συστημικό πλαίσιο της εκπαίδευσης. Μπορούν να οραματίζονται και να κατασκευάζουν αυτό που οραματίζονται. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τι ακριβώς είπαν τα παιδιά. Η αρχική σκέψη ήταν της Ευαγγελίας που το είχε ανακαλύψει το project από μία... Ένα σεμινάριο που είχε παρακολουθήσει διαδικτυακά. Εγώ το έμαθα βέβαια πιο μετά και μπήκα στην ομάδα. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα και ήθελα να συμμετέχω. Και πραγματικά δεν περίμενα να φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο, αλλά το καταφέραμε, το υλοποιήσαμε. Με λένε Ευαγγελία Χατζηδάκη. Θα ήθελα να ασχοληθώ με την τομέα της μηχανικής και συγκεκριμένα ηλεκτρολόγων μηχανικών, όπου συνδυάζει ουσιαστικά το project που κάνουμε και τη φυσική και τη μηχανική και μαθηματικά. Οπότε με το που είδα την ιδέα μου άρεσε και θα ήθελα να το εξελίξω και για το μέλλον μου. Οπότε, εντάξει, μέσω της σκληρής δουλειάς κατάλαβα περισσότερο τι θέλω να κάνω με τη συνέχεια της ζωής μου και το μέλλον μου. Οπότε, έτσι πήγε το project καλά και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που είμαστε. Το project μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και αποφάσισα να συμμετέχω κι εγώ. Και είμαι πολύ περήφανη που έχουμε φτάσει έως εδώ. Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Μελέτης Φώτης. Ήμουνα, όπως λένε, ο συντονιστής της ομάδας. Θέλω να ασχοληθώ με οδοντιατρική, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο με τίνει προς τη διαστημική. Οπότε μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση, το οποίο δεν το ξέρω ακόμα. Θέλει ψάξιμο. Για το διαγωνισμό αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα που κάναμε, γιατί αφιερώσαμε πάρα πολλές ώρες ο καθένας μας, ώρες από το σχολείο, ώρες από το διάβασμα. Και εν τέλει, όλοι μας οι κόποι ανταμείφθηκαν στο άριστο. Ονομάζομαι Σταματάκη Ναταλία. Είμαι κατεύθυνση υγείας κι εγώ. Θα ήθελα να ασχοληθώ είτε με την ιατρική είτε με την οδοντιατρική. Εντάξει, το project το συγκεκριμένο δεν σχετίζεται με την ιδέα μου, με αυτό που θέλω να γίνω. Ωστόσο, θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μάθω νέα πράγματα, να αναπτύξω νέες ικανότητες. Και δεν το περιμέναμε καθόλου να κερδίσουμε, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και ήταν κάτι που μας χαροποίησε πάρα πολύ. Είμαι η Βένια Φρεράκη. Εγώ είμαι στον τομέα της θετικής επιστήμης. Αργότερα σε κατεύθυνση θέλω να μπω στο Πολυτεχνείο, είτε με ενδιαφέρει η θεωρητική φυσική. Και πραγματικά έχω να πω ότι μέσα από αυτό το project με βοήθησε να καταλάβω σε ένα πρακτικό επίπεδο τι σημαίνει να ασχολούμαι με αυτό το τομέα. Και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Και όπως είπαν και τα υπόλοιπα παιδιά, δεν περιμέναμε ότι θα πηγαίναμε τόσο καλά, όμως το πιστέψαμε και το δουλέψαμε τόσο πολύ, που πραγματικά η χαρά μας και η περηφάνεια μας ήταν απερίγραπτη όταν νικήσαμε. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε στην Ιταλία, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί και ελπίζουμε για το καλύτερο. Αυτό όμως που είναι πολύ σοβαρό να πούμε είναι ότι θα πρέπει το σχολείο και όχι μέσα από άτυπες διαδικασίες, γιατί αυτό είναι μια άτυπη διαδικασία, μέσα από πραγματικά τυπικές διαδικασίες, μέσα να μπορεί να δίνει ευκαιρίες. Και αυτές οι ευκαιρίες που πρέπει να δίνει το σχολείο είναι να μπορέσει τα παιδιά να αναδειχτούν και κοινωνικά, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά προβληθήκαν σε όλη την Ελλάδα, σε λίγο στην Ευρώπη και με αποτέλεσμα να μπορούμε αυτή τη στιγμή να συζητάμε ότι πρέπει να δει το σχολείο να συνδυάζει διάφορα πράγματα, δηλαδή να συνδυάζει φυσική, μαθηματικά, να υπάρχουν ώρες γι' αυτό. Και θέλω να πω σε αυτό ότι η λογική των δημιουργικών εργαστηρίων τα οποία μπήκαν στο γυμνάσιο είναι προς θετική κατεύθυνση.
Φεστιβάλ αφιερωμένο στο Δημήτρη Κρεμαστινό με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 2 χρόνων από τον θάνατό του. Χάλκη Δωδεκάνησα, 1 Μαΐου 1942, Αθήνα 8 Μαΐου 2020, διοργανώνει Δήμος Χάλκης. Για τον πλέον επιφανή Χαλκίτη, ο Δήμος ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Χάλκης Δημήτρης Κρεμαστινός ως ελάχιστο φόρο τιμής στην ανθρωπιστική, επιστημονική, πολιτική και πολιτιστική προσφορά του τόσο στον τόπο του όσο και στη χώρα μας. Αποτείουμε φόρο τιμής με ένα πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, καινοτόμο, κοινωνικό, με τοπική ταυτότητα και υπερηφάνεια γεγονός, μια θετική πολιτιστική εικόνα, πηγή έμπνευσης και ενθύμηση του Δημήτρη Κρεμαστινού, αναφέρει ο Δήμαρχος Χάλκης, κύριος Ευάγγελος Φραγκάκης, ο οποίος υπήρξε και στενός συνεργάτης του. Προσθέτει δε πως η Χάλκη, που πρόσφατα έγινε το πρώτο GR Eco Island της χώρας, οραματίζεται με αυτό το φεστιβάλ μουσικής να παρέχει στους πολίτες της μια πολύτιμη πολιτιστική και εκπαιδευτική επιλογή και παράλληλα να προσφέρει στους επισκέπτες της υψηλού επίπεδου ψυχαγωγία. Το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Δημήτρης Κρεμαστινός εκείνη φέτος 8 έως 11 Σεπτεμβρίου 2022 με στόχο να καταστεί θεσμός τιμώντας τον αείμνηστο Δημήτρη Κρεμαστινό, την εξέχουσα ιατρική, πνευματική, ακαδημαϊκή, επιστημονική και πολιτική προσωπικότητα της χώρας μας που αναγνώρισε και προωθούσε την αξία της μουσικής παιδείας. Για τη φετινή πρώτη διοργάνωση προγραμματίζονται 4 συναυλίες με ρεπερτόριο που έχει ως αφετηρία την κλασική εποχή αλλά και την ίδια στιγμή που συναντά την τζαζ και την κινηματογραφική μουσική. 23 εξέχοντες καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συναντηθούν μουσικά στη Χάλκη φέτος το Σεπτέμβριο. Καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ είναι ο μαέστρος και μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, κύριος Νίκος Χαλιάσας. Υπεύθυνη συντονισμού και παραγωγής είναι η κυρία Αλίκη Φιδετζή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.